Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω με πόσο εύκολο τρόπο μπορούμε να φτιάξουμε ατομικά ψωμάκια μαργαρίτα, ως γνωστό στους πιο πολλούς, στη φριτέζα αέρος. Πιο γρήγορα από το να πηγαίναμε στο φούρνο. Ξεκινάμε και βάζουμε ένα ποτήρι χλιαρό νερό. Έχουμε εδώ ξερή μαγιά. Εγώ επειδή έχω χύμα ξερή μαγιά θα βάλω 2 κουταλάκια του γλυκού. Εσείς έχετε τα φακελάκια, οπότε θα βάλετε 1 φακελάκι ξερή μαγιά. Λοιπόν, θα βάλουμε 2 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη. Τόσο απλά. Θα βάζουμε στην άκρη ό,τι δεν χρειαζόμαστε και θα πάρουμε ένα σύρμα, θα ανακατέψουμε. Θα ρίξουμε 2 κουταλιές ελαιόλαδο. Και σε αυτή τη φάση θα αρχίσουμε να ρίχνουμε το αλευράκι μας. Γύρω στο 0,5 κιλό παίρνει αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Πάντα θα έχουμε δίπλα μας το αλευράκι γιατί μπορεί να χρειαστεί λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο, εξαρτάται από το αλεύρι που έχουμε. Και 2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι. Βάζουμε χεράκι. Να δείτε πόσο γρήγορα γίνονται. Μέχρι που να μην κολλάει η ζυμούλα μας, θα την αφήσουμε να ξεκουραστεί 1/4 και τα λέμε ξανά. Και αφού περάσαν 10 λεπτά, αφήσαμε ίσα λίγο να ξεκουραστεί τη ζυμούλα μας. Έχουμε εδώ, τη βάζουμε πάνω στη σιλικόνη και πολύ απλά θα κόψουμε μικρά μπαλάκια. Ωστόσο, έχουμε εδώ τον κάδο από τη φριτέζα. Επειδή η σιλικόνη που έχω μέσα τοποθετήσει για να μην λερώνεται ο κάδος, δεν θα μου χρειαστεί σε αυτή τη φάση, γιατί θέλω να την κάνω τσουποτή τη μαργαρίτα μου. Θα βγάλω και τον κάδο. Και μέσα εδώ θα βάλω... Έχω εδώ νεράκι για μετά. Και... λαδάκι. Να ψεκάσω τον κάδο. Τώρα είναι εντάξει. Λοιπόν, το βάζουμε στην άκρη και κόβουμε. Έτσι. Μικρά ατομικά ψωμάκια που μέσα σε 15 λεπτά θα είναι έτοιμα. Και αρχίζουμε και κάνουμε μικρά μπαλάκια. Και τα τοποθετούμε κατευθείαν στη φριτέζα μας. Εάν βλέπουμε ότι ελαφρώς μας κολλάει η ζυμούλα, θα λαδώσουμε τα χεράκια μας. Με αυτόν τον τρόπο θα τοποθετήσω και τα υπόλοιπα. Και αφού άφησα άλλα 10 λεπτάκια, στην ουσία μέσα σε μισή ώρα ζύμωσα και έκανα 2 φορές τη ζυμούλα μου να ξεκουραστεί. Από 10 λεπτά.
εδώ, φαντάζομαι φαίνεται πεντακάθαρα. Και τώρα θα ψεκάσουμε με νεράκι. Είπα το γκάδο με λαδάκι και από πάνω τα ψωμάκια με νεράκι για να ρίξουμε πάνω σουσαμάκι όπως έχουν και οι μαργαρίτες που αγοράζουμε στο φούρνο. Ζύμωσα, 10 λεπτά ξεκούρασε το ζυμαράκι, κόψαμε σε μπαλάκια, άλλα 10 λεπτά ξεκούρασε το ζυμαράκι και τώρα έτοιμο για ψήσιμο. Πιο γρήγορα στο φούρνο θα τα αγοράζατε. Λοιπόν, πάμε. Βάζω μπροστά το μηχάνημα. Εγώ θα το βάλω στους 200 γιατί δεν με νοιάζει, το έχω ξανακάνει για τα παιδιά μου. Λοιπόν, και ξεκινάει και δουλεύει. Σε ένα τεταρτάκι θα έχουμε έτοιμη άχνηστη μαργαρίτα. Και φτάσαμε στο τελευταίο λεπτό ψησίματος. Από ό,τι βλέπετε η φριτέζα αέρος μετράει αντίστροφα. Να βγάλουμε τα ψωμάκια. Σε μισή ώρα θα έχουμε έτοιμα ατομικά άχνηστα ψωμάκια. Και θα μπορούσαμε να λιγοστέψουμε και άλλο το χρόνο, αν από την αρχή που ζύμωσα είχα κόψει τα μπαλάκια ατομικά και τα είχα βάλει να φουσκώσουν. Δηλαδή το ένα φούσκωμα μπορούμε να το παραλείψουμε, εάν από την αρχή χωρίσουμε τα μπαλάκια μόνοι μας. Σε μισή ωρίτσα είναι έτοιμα. Και μετράει ο χρόνος αντίστροφα. Δεν έχω πειράξει τη φριτέζα. Οπότε μαζί θα δούμε και το αποτέλεσμα. Όπως κάνω και στα live της ομάδας μου. Στα live που συνεχώς μαγειρεύω ζωντανά για τα κορίτσια μου. Έτοιμο. Κλείνουμε. Και βουαλά! Εάν θέλετε να κάνετε μεγάλες μαργαρίτες, πάρα πολύ απλά θα διπλασιάσετε τη δόση των υλικών. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή να δω πώς θα τη βγάλω να σας τη δείξω. Και η ζεματάει. Θα την αφήσω να κρυώσει και θα βάλουμε ντοματούλα και γαλοπουλίτσα μέσα. Για πάμε να δούμε τι φτιάξαμε τώρα που κρύωσε λίγο και μπορώ να την κρατήσω. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε λίγη ντοματούλα. Να βάλουμε μέσα στο μπεργκεράκι μας. Είπαμε, είδατε, σε μισή ωρίτσα τα είχα όλα έτοιμα. Όσοι έχουν φριτέζα αέρος μπορούν τσάκα τσάκα να κάνουν το αντίστοιχο με μένα. Παναγία μου. Ακόμα καίει ρε παιδιά, ακόμα καίει, ακόμα καίει. Εκεί. Εκεί. Είναι μικρούλια μπεργκεράκια, εσείς κάντε τα μεγαλύτερα. Ξέχασα να βάλω και τυρί. Το μυαλό μου και μια λίρα. Εδώ. Λοιπόν, αυτό είχα να σας δείξω εγώ σήμερα. Καλή σας όρεξη, καλή σας απόλαυση.